Μακροφή κόπηκε από ένα αυγό. Τι να κάνω? Όχι εσύ. Θα σε χτυπήσει, ρε. Όχι εσύ, δεν είπα εσένα, συγγνώμη. Το πήγε πάρα πολύ καλά, Γιώτα. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, Γιώτα. Μπράβο, Γιώτα. Πες εσύ, μπράβο, Γιώτα. Γιώτα, έχεις κρατήσει χρόνο για το μελάτο? Όχι. Από το ξέρεις, με την εμπειρία, ναι. Εντάξει. Το τέτοιο, το έχει κρατήσει χρόνο. Εντάξει. Για να χαρούνε. Καλέ, μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, που πεθαίνετε να μείνω στο παιχνίδι. Είναι αδύνατον. Σταμάτα, μια χαρά είσαι. Μην το λες. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Κοριτσάρα, μια χαρά θα πει. Σταμάτα. Αυτό ακριβώς. Γιώτα, το ασπράδι είναι ψημένο στο τηγανιτό. Ποιο, αυτό? Ναι. Τι είναι? Είναι ψημένο το ασπράδι. Φαίνεται πολύ, πολύ τέλειο από εδώ. Από εδώ φαίνεται τέλειο, αλλά είναι ψημένο το ασπράδι. Εννοείται. Ναι. Τι περιμένεις, ρε μ***σια, σου πει όχι αυτή? Όχι ρε, το... Μα αυτό φαίνεται ότι δεν έχει... Ναι, το νόημα το πήρες όμως. Τι δεν έχει? Ε? Τι δεν έχει, την γλίτσα? Ναι, δεν έχει. Γλίτσα. Ε, τέλεια, είναι τέλειο ψημένο. Μη με αγχώνεσαι, αγάπη, θα έρθω στο σπίτι. Δεν φεύγω με τίποτα. Να στεναχωριούνται λίγο. Πηγαίνουν όλοι στον Ηλία. Με τον Ηλία μιλάμε. Γιατί εγώ δεν ήθελα κανένα. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένη. Και θα αρχίσει να καλύβει ο κρό. Δεν θέλω τίποτα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και στη ζωή μου δεν έχω έτσι. Δεν έκανα φίλους ποτέ στη ζωή μου. Ούτε ήθελα. Ούτε στο παιχνίδι ήθελα φίλους. Και δεν το θέλω αυτό το πράγμα, να μην θέλεις κάποιον και να δείξεις ότι θες να τον βοηθήσεις. Γιατί φαίνεται στο μάτι. Οπότε γι' αυτό και δεν ήθελα να μου βοηθήσει κανείς. Α, ο Ηλίας δεν θα κάνει κάτι στο MasterChef, αλλά καλύτερα να μην στεναχωρηθώ σήμερα, θα στεναχωρηθεί αύριο. Κοντά είναι και εκείνος. Αυτό που έχω να πω για τα παιδιά που είναι στο MasterChef είναι να προσέχουν, να αγαπάνε πραγματικά, γιατί είναι κρίμα. Η υποκρισία εμένα δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να είμαι μόνη μου, παρά να έχω ανθρώπους δίπλα, να στην ουσία περιμένω να πέσω.